το κάρμα δεν έχει την έννοια τιμωρίας ο Χριστός από την Αθήνα. Δική μου πεποίθηση είναι όχι. Αυτό είναι μια έννοια που είχαν οι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι καταλαβαίνουν τιμωρία όταν ακούνε για το κάρμα. Εγώ το βλέπω μόνο σαν ένα εκπαιδευτικό σύστημα, ότι γυρίζει μια εμπειρία πίσω σε μένα, όχι για να υποφέρω, όχι να τιμωρηθώ, αλλά για να μάθω μέσα από αυτό. Αλλά δεν το βλέπω ούτε σαν τιμωρία, και ούτε βλέπω ότι υποφέροντας ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ξεπληρώνω κάτι. Για μένα το κάρμα γυρίζει μόνο και μόνο σαν μια ευκαιρία να μάθω κάτι. Τώρα που είμαστε, είναι εδώ να μην χάσω κάτι. Να κάνω copy και paste πάλι, που τα βλέπω καλύτερα εδώ. Με ποιο τρόπο μπορώ να περάσω καινούριες λειτουργικές εγγραφές στο υποσυνείδητο όταν αυτό αντιδράει? Όλοι οι τεχνικές που λέμε βοηθάνε με αυτό, το EFT, να απελευθερωθούμε από τις παλιές εγγραφές, και μέθοδος Sedona και TAT για να απελευθερωθούμε από το παρελθόν, αλλά και η εξισορρόπηση συναισθημάτων που δείχνουμε τώρα σε κάποια τα καινούρια μαθήματα, που βάζουμε το πόδι και τα χέρια σε μια συγκεκριμένη διάταξη ώστε να υπάρχει ροή ενέργειας μεταξύ του δεξί και αριστερού ημοσφαίρι του εγκεφάλου, το ονομάζουμε εξισορρόπηση, καθώς επιλαμβάνουμε την αλήθεια που θέλουμε να θυμηθούμε και να εμπεδώσουμε μέσα στο νου μας. Είναι μια αποτελεσματική τεχνική, παίρνει περίπου 10 λεπτά. Έχουμε δημιουργήσει CD στο Χαλάνδρι για αυτό, και ίσως κάποια στιγμή όταν έχω χρόνο να τα αναβάσω και στο ίντερνετ. Γεια σου Βιολέτα, χάρηκα που συναντηθήκαμε προχθές στην Πάτερα. Η ψυχοθεραπεία συνεπώς ασχολείται με την απίδεκτα τραύματα και λαθασμένες πεπιθήσεις. Αυτό από μόνο μπορεί να βοηθήσει? Βεβαίως, η απελευθέρωση από αυτά είναι η βάση, και μετά μπορούμε να προχωρήσουμε να κάνουμε θετικές εγγραφές. Τώρα για την απελευθέρωση από αυτά, όπως ήδη ξέρεις και μου είπες ότι το χρησιμοποιείς, είναι το EFT, είναι το TAT, BSFF, όλα αυτές οι τεχνικές βοηθάνε, και μετά μπορούμε να προχωρήσουμε EFT με επιλογές και να κάνουμε θετικό προγραμματισμό μέσα στο νου. Πέρα, όπως ξέρεις και εσύ, πολύ χρήσιμο είναι και το behavioral therapy, οι άνθρωποι να αρχίσουν να συμπεριφέρονται με τον τρόπο που είναι κατάλληλο για αυτούς. Τώρα δεν βλέπω άλλες ερωτήσεις, για να δω, η Μαργαρίτα. Για να δούμε. Γεια σου Μαργαρίτα, τι κάνεις? Χαίρομαι που είσαι μαζί μας. Να το βάλω εδώ να το βλέπω. Θα μπορέσουμε μήπως να κάνουμε έτσι κάποιο οραματισμό για την ειρήνη? Ναι, θα μπορούσαμε να το κάνουμε όλοι μαζί, να καθοδηγούμενο. Ίσως την επόμενη φορά, που ελπίζω να μου πάρει λιγότερο χρόνο για το τρίτο μέρος, και θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε με 10 λεπτά οραματισμό. Είναι καλή ιδέα, Μαργαρίτα. Ευχαριστούμε. Και εδώ έχουμε από τη Μαρία στην Αμερική. Να δούμε κάτι. Δεν ξέρω τι ώρα είναι για σένα, Μαρία. Πρέπει να είναι πρωί εκεί. Η μέθοδο Ho'oponopono μπορεί να εφαρμοστεί σε θέματα που αφορούν εμάς? Βεβαίως. Να αλλάξουμε μια κατάσταση δική μας καθημερινή? Βεβαίως. Θα πείτε συγγνώμη σε αυτό το μέρος της ζωής σας. Μπορεί να είναι η υγεία σας, ένα πρόβλημα με βάρος, μπορεί να είναι η οικονομική σας κατάσταση, και να πείτε συγγνώμη σε αυτό το μέρος της ζωής σας. Για ό,τι υπάρχει μέσα μου που σε δημιουργεί, σε αγαπώ, με αγαπώ.